Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης που απλόχερα μας δίνει τον χρόνο του το παγκόσμιο κανάλι της 4Ε να επικοινωνούμε με εσά να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε στο πολιτιμότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος στην υγεία. Από άκρου άκρου τον κόσμο, Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη και σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος, από σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, Είμαστε δίπλα σας για να ενημερώσουμε ούτω ώστε η γνώση που είναι δύναμη να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να υπερκαλύψουμε προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την υγεία μας και δεν μπορεί κάποιος να μας δώσει λύση και όχι μόνο μία λύση απλή ή της στιγμής, αλλά μία οριστική λύση. Βοηθεί μας σε αυτό πάντα είναι επιστήμονες και πρώτα και πάνω απ' όλα άνθρωποι οι οποίοι με πολύ χαρά και κέφι έρχονται να μας συμβουλέψουν και να μας δείξουν τον δρόμο της πρόληψης, μια πρόληψη η οποία είναι η ουσία της ιατρικής. Επιστήμονες που είναι καταξιωμένοι στην ειδικότητα που έχουν και στην εξειδίκευσή τους είναι όμως και πάρα πολύ σημαντική για τους ασθενείς τους, γιατί ακούν, γιατί χτυπούν την πλάτη, γιατί είναι πάνω στο προσκέφαλό τους και απαντούν σε κάθε πρόβλημά τους ανά πάση ώρα και στιγμή. Μεταξύ των οποίων είναι και ο σημερινός μας καλεσμένος, ο οποίος έχει μία άχαρη ειδικότητα της ογκολογίας αλλά μέσα από το χαρακτήρα του, τις γνώσεις του και την προσέγγιση πάνω στο αντικείμενο με το οποίο θέλησε να προσεγγίσει τους ασθενείς όσον αφορά την ιατρική, ο κύριος Καραχάλιος Δημήτρης. Καλησπέρα. Χάρηκα που σας βρίσκω, κύριε Φιρινίδη, και ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Τιμή δική μου που θέλατε να βοηθήσετε πραγματικά τους τελεθεατές μας με τον τρόπο που γνωρίζετε και με την ανθρωπιά και τη γνώση που διαθέτετε. Εδώ γνωριζόμαστε όλοι και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πέρα από την δική μου παρουσία και την δική σας υπό την έννοια ότι θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο κύριος Καραχάλιος Δημήτρης. Ε, είμαι παθολόγος-ογκολόγος, ε, στρατιωτικός γιατρός στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο. Ε, πάντα λιτός ε, και ουσιαστικός. Επειδή πράγματι ξεκινήσατε με μια οριοποίηση της ειδικότητας και του τίτλου σας, παθολόγος και μετά έψη βόμβα του ογκολόγου, μια βόμβα η οποία θα προσπαθήσουμε να μην τη χαρακτηρίσουμε έτσι, αλλά σαν ένα δώρο σε εισαγωγικά, όπως κάθε ασθένεια που δοκιμαζόμαστε και δεν έχει αυτή την φήμη. Γιατί καλύτερα να σου βγει το όνομα παρά το μάτι. Πραγματικά είναι αλήθεια ότι ο ογκολόγος έχει συνηφαστεί με τον θάνατο παρόλα τις επανα... επαναστάσεις που έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα της θεραπευτικής και στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, στην μακροημέρευσή του, που όπως αναλυτικά θα μας πείτε, ακόμα και σήμερα αποτελεί το φόβητρο του καθέναν μας και όταν μας συμβαίνει κάτι το μυαλό μας πηγαίνει με έχω καρκίνο. Το θέμα του ογκολόγου σαν ειδικότητα, αυτή τη στιγμή θα μπορέσει η μεγάλη Αθανασία με την αφήγησή τη να μας την γνωρίσει όπως γνωριστήκαμε και εμείς. Σημαντική η σημερινή μέρα, γιατί με τον Παπαγιάννη θα κάνουμε μια ξεχωριστή λειτουργία στο χωριό για τη γιαγιά μου που νικήθηκε στη μάχη με τον καρκίνο. Ασθένεια δύσκολη στη θεραπεία και με πολλά συμπτώματα πόνο, αδυναμία, δυσκολία στον ύπνο, στο φαγητό και προπάντα στη διάθεση. Ασθενεί το σώμα αλλά και η ψυχή. Προσευχή, μετάνοια και δάκρυ. Απογοήτευση και πίκρα όλη τη οικογένεια. Ζητώντα τη βοήθεια του Θεού για μια ποιοτική ζωή. Θυμάμαι πέρσι ότι ο πατέρα μου μου είχε πει συγκινημένο. Αθανασία μου, αύριο θα επισκεφθούμε με τη γιαγιά τον ογκολόγο. Μπαμπά, αυτό ο γιατρό θα τη βοηθήσει. Ναι, Αθανασία μου. Ο γιατρό, εκτό από φάρμακα, έχει και άλλου τρόπου να την κάνει ξανά δυνατή και χαρούμενη. Ωραία, θα έρθω κι εγώ μαζί σα. Εκείνη, κρατώντα το χέρι μου με δύναμη, άκουγε τον ογκολόγο να τη προτείνει πέραν τη συνεχού προσευχή, ειδική διατροφή, ασκήσει και τρόπου ψυχολογική υποστήριξη. Γεια μου, δεν ξεχνώ το χαμογελό σου και το βλέμμα σου εκείνη την ώρα, όταν γύρισε και κοίταξε τον μπαμπά με αγγελικό ύφο και με στην αγκαλιά σου. Στη λειτουργία, κρυστάλλινο φω έλυσε το ναό. Οι ψαλμοδίε, ουράνιε, και στην πνευματική παρουσία τη γιαγιά έδωσα υπόσχεση. Γιαγιά, Αθανασία, θα σπουδάσω ιατρική, ώστε με τη βοήθεια του Θεού και τη επιστήμης να μην επιτρέψω σε καμία άλλη γιαγιά στον κόσμο να χάσει τη μάχη από οποιαδήποτε ασθένεια. Κάνοντα απαραίτητε συστάσει, νιώθοντα πια όλοι ότι είμαστε ένα και βοηθώντας οι εξεταζόμενοι τον ιατρό και ο ιατρός εξεταζόμενος, γιατί αυτή η σχέση είναι αφίδρομη, θα θέλουμε να ξεκινήσουμε πραγματικά από το άκουσμα της έννοιας ότι για οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ο ασθενής μας ακούει την λέξη ότι έχεις ένα μόρφωμα, ότι έχεις έναν όγκο που στο τέλος θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτές τις επιστημονικές εκφράσεις ή να μιλήσουμε ευθέως, ειλικρινά και στη γλώσσα του ασθενή ότι έχει καρκίνο. Με το που ανοίγουν την πόρτα λοιπόν και σας επισκέπτονται αυτοί οι άνθρωποι ως οι μελοθάνατοι σας χαιρετούν θα θέλαμε πάρα πολύ να μας πείτε τη δικιά σας συμβουλή πριν ακόμα χτυπήσουν την πόρτα, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το άκουσμα αυτής της νέας τάξης πραγμάτων στη ζωή τους από τον οποιοδήποτε άλλο θεράποντο γιατρό που αφορά διάφορα όργανα του σώματος που εμφάνισαν αυτή την εξεργασία των καρκίνων. Ε, και μόνο η διάγνωση και η λέξη, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Φιρινίδη, τη λέξη του καρκίνου, είναι ένα ε, ψυχοτραυματικό γεγονός. Είναι εκείνη η στιγμή που ο ασθενής, ο εκάστοτε ασθενής, ε, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Γιατί, όπως ε, πολύ σωστά είπατε, είναι ένα νόσημα το οποίο είναι ε, ευθέως και δυνητικά απειλητικό για τη ζωή του καθενός μας. Μέχρι... Ο ασθενής να περάσει την πόρτα του ογκολόγου, στις πιο πολλές περιπτώσεις, έχει εξεταστεί, έχει ε, περάσει από άλλους γιατρούς ε, για διάφορα συμπτώματα. Έτσι, η, το σύνολο των εξετάσεων ή το σύνολο των ε, ε, ιατρικών ειδικοτήτων που έχει δύο ασθενείς πριν τον ογκολόγο, πολλές φορές δεν έχει γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος και όχι μόνο αυτό, πολλές φορές κρύβονται και οι συγγενείς, οι ασθενείς, οι υπόλοιποι γιατροί πίσω από τα κακά νέα. Άρα μπορεί να καλυφθεί ο όρος καρκίνος με ένα μόρφωμα ή μια κακή φλεγμονή ή με ένα μόρφωμα ή μια κακή φλεγμονή ή κάποια κύτταρα τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς ποιά θα είναι η σύμπεριφορά τους, οπότε θα πρέπει να σας τα εξηγήσει ο ογκολόγος. Οπότε οι πιο πολύ ασθενείς φτάνουν με πληθώρα διαφορετικές πολλές διαφορετικές πληροφορίες, εικόνες ή και πολλές θολές καταστάσεις και είναι στο χέρι του ογκολόγου πλέον, μαζί με τη βοήθεια πάντα του περιβάλλοντος, της οικογενείας ή του ας το πούμε έτσι, του κοινωνικού περιγύρου να βάλουν τα πράγματα σε μία ψύχρεμη και σωστή βάση, να δούμε τα δεδομένα με απλή και κατανοητή γλώσσα και αφού του Αναγνωρίσουμε τον εχθρό να γίνουν και οι αντίστοιχες ε, κινήσεις οι οποίες θα δώσουν και τη λύση στο πρόβλημα. Άρα πριν το κατόφλι του ογκολόγου υπάρχει, ε, υπάρχουν πολλές απορίες, ε, πολλή άγνοια, ε, δυσιδαιμονίες, ε, άρνηση, επιθετικότητα και είναι στις υποχρεώσεις ε, στη δουλειά εντό εισαγωγικών του ογκολόγου, να ξεδιαλύνει όλο αυτό το τοπίο με προσέγγιση εντελώς εξατομικευμένη με αυτή που θα ταιριάζει στον κάθε ασθενή ξεχωριστά και βήμα-βήμα αυτό που λέω, αγκαζέ, χεράκι-χεράκι, να προχωρήσει ο κάθε ασθενής με τον ογκολόγο του τον δύσκολο αυτόν δρόμο. Πραγματικά, πάρα πολλοί τηλεθεατές ομολογούν ότι αγαπούν πάρα πολύ την εκπομπή και γι' αυτό την έχουν φέρει στα υψηλότερα σκαλιά ε, της τηλεθέασης, γιατί αγαπούν αυτή την απλότητα και την αμεσότητα. Αλλά όταν πρόκειται για κάποιο ιατρικό θέμα που εμπεριέχει μόνο και πόσο δε μάλλον αποκλειστικά τη λέξη όγκος και καρκίνος λένε δεν αντέχουμε να δούμε αυτή την εκπομπή. Δεν μπορούμε να ακούμε στενάχωρα θέματα. Δεν μπορούμε να αντέξουμε αυτή την πίκρα που ζει και ο ασθενής και το περιβάλλον του μέσα από το στόμα του ιατρού. Εδώ θα ήθελα να το σπάσουμε αυτό το κατεστημένο, έστω και σπάζοντας αυγά, γιατί είστε πάρα πολύ ικανός σε αυτό το κομμάτι, της βοήθειας, όχι μόνο της ασθένειας, αλλά της ολιστικής, που αφορά, και το είπατε πάρα πολύ όμορφα και νομίζω ότι αυτό μας χαροποίησε και έχουμε ήδη τη διαφοροποίηση, ότι είναι εξατομικευμένο. Ο κάθε ένας δηλαδή, ο οποίος θα ανοίξει την πόρτα ενός ογκολογικού ιατρείου, δεν είναι όπως τα παιδάκια που πηγαίνουν στον παιδίατρο, τα οποία είναι όλα γρυπωμένα και έχουν ένα ίδιο πράγμα και θα τα αντιμετωπίσουμε με αυτό, ενώ το άλλο το ψυχολογικό κομμάτι θα το αντιμετωπίσει μόνο η μάνα. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο ίδιος ο θεράπων ιατρός, όπως επίσης και αυτό πρέπει να το προγραμμίσετε, και να μας εξηγήσετε ότι είστε θεράπον και δεν είστε απλά παρηγορητής. Γιατί υπάρχουν και θεραπείες, υπάρχουν και τα μέσα για να μπορέσουμε να παρατείνουμε το χρόνο ζωής σε μία ασθένεια που αμέσως το μυαλό μας πάει ότι έχω μέρες ζωής, καθόλου ποιότητα ζωής και αυτές τις μέρες που έχω θα τις περάσω με πόνο, από την φαρμακευτική αγωγή, θλίψη, θλίψει, κακό ύπνο, στεναχώρια, σκεφτόμενο-σκεφτόμενη ότι σε λίγο καιρό, είτε είναι μία εβδομάδα, είτε είναι ένα εξάμηνο, είτε είναι ένας χρόνος, είτε ακόμα-ακόμα και δύο χρόνια, εκεί δεν θα συνεχίσω τη ζωή μου, σταματά και... Φυσικό αποτέλεσμα είναι να μην κάνω όνειρα, να μην έχω προσδοκίες, κατά βάση δηλαδή να μην ζω. Ε, το είπατε πολύ ωραία. Η λέξη καρκίνος ήταν στα παλιά χρόνια συνώνυμη ε, του θανάτου. Αυτό όμως ε, έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ανατραπεί. Και έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ανατραπεί με την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, με τα καινούργια φάρμακα, με τις καινούργιες θεραπείες. Και πλέον ενώ μέχρι πρότινος είχαμε μόνο τις βάρβαρες και βασανιστικές χημειοθεραπείες, οι οποίες ήταν οι θεραπείες από μόνες τους απειλητικές, για τη ζωή και χαλάγαν την ποιότητα της ζωής, πλέον σήμερα αυτό έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αλλάξει. Αφενός πάρα πολλοί τύποι καρκίνου θεραπεύονται, ιόνται, αφετέρου η τεχνολογική πρόοδος και στις διάφορες άλλες συνοδές ειδικότητε, όπως είναι η χειρουργική, η ακτινοθεραπεία, οι παρεμβατικές μέθοδοι, οι καυτηριασμοί, τα ablation και τα λοιπά, μας έχουν λύσει πάρα πολύ τα χέρια και αυτό που νομίζει ο κόσμος ότι η διάγνωση του καρκίνου ισοδυναμεί με το τέλος της ζωής, πλέον δεν συμβαίνει. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε γυρίσει το χρόνο πίσω και μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο. Εδώ πρέπει να πούμε όμως μία πολύ βασική πληροφορία ότι ο καρκίνος νικέται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ειδικά στα πρώιμα στάδια. Δηλαδή στα αρχικά στάδια και όταν δίνουμε σημασία στα συμπτώματα και πάμε έγκαιρα ε, και αντιμετωπίζουμε στις εκάστοτε ειδικότητες. Λοιπόν, στα στάδια πριν γίνει ο καρκίνος μεταστατική νόσος, είτε είναι τοπική νόσος ή τοπικά επεκτηνόμενη, εκεί τα άλματα της ογκολογίας είναι πραγματικά θαυματουργά. Άρα έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν ιαθεί και για να το λέει αυτή τη λέξη την ίαση ένας ογκολόγος είναι πραγματικά ε, πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να πούμε ότι αν ο καρκίνος γίνει μεταστατική νόσος είτε γιατί δεν έδωσε τα συμπτώματα σε τέτοια βαρύτητα που να κινητοποιήσουν τους ασθενείς. Είτε υπήρχαν τα συμπτώματα και οι ασθενείς δεν τα δώσανε τη δέουσα σημασία, είτε από αμέλεια, είτε από φόβο, γιατί σου λέει αν πάω στο γιατρό κάτι μπορεί να μου βρει και κάτι να μην είναι κακό. Και να, το ένα να φέρει το άλλο και να χαθεί πολύτιμο χρόνος. Αν λοιπόν ο καρκίνος γίνει μεταστατική νόσος, ε, τότε τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Τότε πραγματικά είναι μία ε, μάχη με το χρόνο, η οποία όμως μάχη ακόμα και σε αυτή ε, τη φάση, τη μεταστατική φάση, έχουμε κερδίσει πάρα πάρα πολύ έδαφος. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ασθενείς οι οποίοι πριν 10 και 20 χρόνια είχαν ένα προσδόκιμο επιβίωσης, μερικών μηνών ή αυτό που είπατε πριν ένα με δύο χρόνια με κακή ποιότητα ζωής γιατί κάτι άλλο το οποίο θέλω να το συζητήσουμε ίσως και στη συνέχεια της κουβέντας μας ο χρόνος των καρκινοπαθών ασθενών ή των βαρέως πασχόντων γενικότερα δεν έχει την ίδια σημασία ή δεν κυλάει το ίδιο όμορφα και ωραία όπως σε εμά τους υγιείς. Άρα θέλω να πω με αυτό ότι το γεγονός ότι καταφέραμε σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις με τα νέα φάρμακα, με τις νέες θεραπείες και επιμικίναμε το προσδόκιμο επιβίωσης και όχι μόνο αυτό, μία ζωής και μία επιβίωσης ποιοτικής ζωής, αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ αισιόδοξο η αλήθεια είναι όμως ότι πολλές ακόμα μάχες χάνονται καθημερινά, πολλοί ασθενείς με μεταστατικό τύπο καρκίνου χάνουν τη μάχη, αλλά με τα βήματα και την αλματώδη ανάπτυξη της ιατρικής σε όλους τους τομείς, πιστέψτε με μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο γίνονται πραγματικά θαύματα. Και δεν είναι υπερβολή που χρησιμοποιούμε τη λέξη θαύμα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που στην ογκολογική κοινότητα είναι πολύ σημαντικό. ο μεταστατικός καρκίνος νεφρού ή το μεταστατικό μελάνωμα, δύο δύσκολε δύσκολες και έτσι ραγδαία πολλές φορές εξελισσόμενη τύπου καρκίνου. Αν συζητάγαμε πριν 20 ή 30 χρόνια, η μέση επιβίωση αυτών των ασθενών ήταν 6 μήνες, 9 μήνες, αυτό που είπαμε και πριν μετρημένες μέρες. Σήμερα, με την υποκατηγοριοποίηση των όγκων, με γονιδιακές εξετάσεις, με προφίλ εξειδικευμένο, στον κάθε ασθενή χωριστά και τα λοιπά και με τα νέα φάρμακα, τις στοχευτικές θεραπείες, τις ανοσοθεραπείες και τα λοιπά ασθενείς με μεταστατικό μελάνομα ή μεταστατικό καρκίνο νεφρού ζουν 4 και 5 χρόνια και υπάρχουν κλινικές μελέτες οι μακρά επιβιώσαντες ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κλείσει ακόμα και αυτοί οι ασθενείς δεν είναι λίγοι, υπάρχει ένα ποσοστό σε αυτές τις μελέτες σχεδόν 20 με 30% των ασθενών, οι οποίοι πρακτικά σπάσανε όλα τα κοντέρ. Και αν μιλάγαμε με έναν ογκολόγο πριν 30 χρόνια, όπως είπαμε, ή 40 χρόνια, αυτό θα ήταν ε, απίστευτο θα ήταν στα όρια, αυτό που λέμε σήμερα, του ανεξήγητου. Όλα όμως εξηγούνται. Άρα θαύματα ε, συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Εμείς οι γιατροί και οι ογκολόγοι ειδικά βλέπουμε και πολλά, πολλές ανεξήγητες αντιδράσεις των ασθενών. Δέκα ασθενείς αν πάρουμε με παρόμοιο πρόβλημα καρκίνου, με παρόμοιο προφίλ, ηλικία, στάδιο νόσου, μεταστάσεις κτλ. Δεν θα έχουν την ίδια εξέλιξη. Και όσο και να κάνουμε τις εξετάσεις και όσο να εμβαθύνουμε με τα σημερινά δεδομένα, αυτά μάλλον που δεν ξέρουμε, στην ιατρική γενικότερα, αλλά και στα θέματα ογκολογίας, θα τολμήσω να πω είναι περισσότερα από αυτά που ξέρουμε. Ε, το μέλλον όμως, πρέπει να το ξαναπώ, ε, είναι ε, αισιόδοξο και ευήωνο και αυτό το βλέπουμε στις, καθημερινά, στα συνέδρια, στις ανακοινώσεις, παγκόσμιες ανακοινώσεις, ε, μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας από το μικροσκόπιο, από τη βασική έρευνα, από τους βιολόγους, από τους γενετιστές, έχουν πέσει στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Και όλες αυτές οι προσπάθειες, με πολλές αποτυχίες, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, με πολλές αποτυχίες, οι αποτυχίες όμως μας διδάσκουνε και με τις επιτυχίες οι οποίες έρχονται αργά και σταθερά, τις κάνουμε χρήση καθημερινά στους ασθενείς μας. Τα αγωνιώδη ερωτήματα αφορούν όλους είτε έχουν κάποια διάγνωση είτε όχι μόνο από κάποιο σημείο ή σύμπτωμα δηλαδή κάποια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του σώματος και ο φόβος ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο ήδη αρχίσαμε να τα απαντάμε. Μιλάμε για την πρόληψη, μιλάμε για να προλάβουμε τον καρκίνο το οποίο τελικά ισχύει. Πώς προλαβαίνουμε τον καρκίνο. Ο καρκίνος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, μπορεί να προληφθεί και να νικηθεί. Και το είπαμε και προηγουμένως, αλλά θα το πούμε και πιο ευθαρσώς, ότι αν δώσουμε σημασία στα πρώιμα συμπτώματα, ποια είναι αυτά τα πρώιμα συμπτώματα και οι πρώιμες εξετάσεις, οι προληπτικές εξετάσεις που λέμε, ε, καταρχάς ξεκινάμε από την ε, μαστογραφία για τις γυναίκες, τον υπέρηχο μαστού, την αυτοψηλάφιση και την εγρήγορση ότι οποιαδήποτε μεταβολή στους μαστούς, οποιοδήποτε οζίδιο, ε, πόνος, ε, έκρημα από τη θηλή ή κάτι άλλο το οποίο δεν υπήρχε μέχρι χτες, πρέπει να μας οδηγήσει στο γιατρό τον γιατρό, τον χειρούργο, τον μαστολόγο, τον παθολόγο, κάποιον ο οποίος θα ξεκινήσει να ξετυλίξει το κουβάρι των εξετάσεων. Στους άντρες από κάποια ηλικία και πάνω πρέπει να γίνεται έλεγχος PSA. Ο καρκίνος του προστάτη πλέον αν βρεθεί σε πρώιμο στάδιο, έχουμε πάρα πολύ δυνατά και αποτελεσματικά όπλα έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από την χημειοθεραπεία με καινούρια έξυπνα χαπάκια και εξελιγμένες μορφές στοχευτικής θεραπείας και ορμονοθεραπείας, ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, με μεταστάσεις στα κόκαλα, σε λεμφαδένες, εκεί που ήδη το ακούμε και μας πιάνει σύγκριο ε, μπορούμε να πετύχουμε ύφεση της νόσου, μία ποιοτική καθημερινότητα και ασθενείς οι οποίοι θα συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά με μία συντήρηση μία φορά το μήνα, είτε να κάνουν την, ενέσ, την ένεσή τους, είτε τον ορό τους, είτε να πηγαίνουν στον ογκολόγο για τα χάπια τους. Μία τρίτη μεγάλη κατηγορία πρόληψης είναι ο καρκίνος του παχαίως εντέρου, και ο γαστρικός ε, καρκίνος. Άρα η κολονοσκόπηση έχει πολύ μεγάλη θέση από κάποια ηλικία των 50 ετών και μετά 45 με 50 ετών, ανάλογα και αν υπάρχει ε, βαρύ κληρονομικό ιστορικό, αυτές οι ηλικίε έρχονται και λίγο σε, μικρότερη, ε, σε μικρότερες ηλικίε Και αν δούμε αίμα στα κόπρανα, διαταραχές της κενώσης, κάποιος ασθενής που δεν ήταν ποτέ δυσκύλιος, έχει αρχίσει να γίνεται δυσκύλιος ή να έχει εναλλαγές διάρειας με δυσκυλιότητα. Όλα αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν ε, στο γιατρό. Δεν λέω στον γαστρεντερολόγο αμέσως, λέω όμως στον παθολόγο, λέω στον αγροτικό γιατρό, γιατί δεν έχουμε όλη την πολυτέλεια να μένουμε σε μεγάλα αστικά κέντρα ή να έχουμε μεγάλες νοσοκομειακές δομές σε απόσταση κοντινή από την οικία μας. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος μένει σε απομακρυσμένες περιοχές, νησιωτικές, ορεινές περιοχές. Η, η πρόσβαση, η άμεση πρόσβαση στην κοντινότερη δομή υγείας και η επικοινωνία του προβλήματός μας με τον ε, πιο κοντινό γιατρό, τον οικογενειακό γιατρό ή τον παθολόγο είναι αυτό που είπαμε και πριν. Είναι ικανή να μας σώσει τη ζωή και να ξετυλίξει ε, το κουβάρι ή ε, να ανακαλύψει αυτό το οποίο ύπουλα δουλεύει. Γιατί το είπα το ύπουλα, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις θα το επαναλάβω ε, πολλοί ασθενείς δεν έχουν την τύχη εντό εισαγωγικών να τους δώσει ο καρκίνος γρήγορα συμπτώματα. για τους πιστεύουμε. Γιατρέ, δεν είχα τίποτα. Τίποτα. Τα, τα σπορ, τις, τις δουλειέ μου, τις εκδρομές μου, το γήπο μου, τα πάντα. Τίποτα. Και με το που βλέπουμε τις εξετάσεις, ο ασθενής είναι γεμάτος μεταστάσεις. Αυτό είναι πραγματικά άδικο και είναι και άλλες περιπτώσεις, πολύ αρχόμενοι όγκοι, σε τέτοιο σημείο που θα δώσουν ένα σύμπτωμα, μία μικρή εμόπτηση ή ένα βήχα ή κάτι άλλο που δεν προϋπήρχε και να οδηγηθούν πολύ πολύ νωρίς στο γιατρό. Να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε έτσι τα προληπτικά μέτρα και εκεί που πρέπει να δώσουμε προσοχή. Ε, θεωρώ Αυτονόητο πλέον στις μέρες μας ότι το κάπνισμα δεν έχει θέση και ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι ένα ζήτημα αυτοσεβασμού, θα τολμήσω να πω, το κάπνισμα και το αλκοόλ. Οπότε από αυτή την κατηγορία επιβαρυντικών παραγόντων, το κάπνισμα ευθύνεται για το καρκίνο του πνεύμονα για το καρκίνο του λάριγκα, της οροδόχου κίστης για πολλούς τύπους ε, καρκίνου και το αλκοόλ για τον υπατοκυταρικό καρκίνο, τον καρκίνο του στομάχου. Ε, και αν συνοψίσουμε αυτές τις βασικές ε, κατηγορίες και θέλουμε να προσθέσουμε ότι η ηλιοθεραπεία πλέον δεν είναι της μόδας, άρα η αποφυγή της ε, ε, έκθεση στον ήλιο της μακροχρόνιας και το αυτό που λέμε ότι το μαύρισμα πλέον είναι ντεμοντέ, ε, μπορούμε να πούμε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό βάζουμε μία σπίδα προστασίας ή ότι είμαστε ε, ένα βήμα μπροστά πριν την εμφάνιση του καρκίνου. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε έναν μετρημένο τρόπο ζωής, χωρίς υπερβολές. Αυτό ε, χρόνια το ακούμε για τη μεσογειακή διατροφή, πάντα όμως σε μία καθημερινότητα που να μπορεί να γίνει ε, πράξη, να μην είναι λόγια αυστηρά μόνο των ειδικών. Και ξέρετε, καμιά φορά η αυστηρότητα και οι περιορισμοί οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Μας λέει ο κόσμος οι γιατροί και εμείς οι... σας βλέπουμε, ε, η άθληση. Αν αυτή η άθληση μπορεί να είναι ένα απλό περπάτημα, η χαλάρωση, μια εκδρομή στη φύση, με την οικογένεια, με τους φίλους κτλ. Όλα αυτά είναι βαλβίδες ασφαλείας και εσωτερικής ισορροπίας, αλλά και σωματικής ευεξίας σε αυτό θα ήθελα να κάνω μια ακόμα παρένθεση και να μας πείτε ε, πώς δημιουργείται ο καρκίνος; τι είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση; ε, υπάρχει μεγάλη έρευνα για το πως τρελαίνεται αυτό το πρώτο καρκινικό κύτταρο, ξεφεύγει από την φυσιολογική του λειτουργία των γειτονικών κυτάρων και γίνονται αυτό που εγώ το χρησιμοποιώ και καθημερινά αναρχικό. αναρχικό υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση κληρονομική είναι πολλοί τύποι καρκίνου οι οποίοι έχουν ισχυρότατη κληρονομική προδιάθεση και βλέπουμε ολόκληρες οικογένειες ή γενναλογικά δέντρα με ασθενείς, είτε γυναίκες είτε άντρες, οι οποίοι αργά ή γρήγορα ξέρουμε σε, και σε μεγάλα ποσοστά, 40 και 50% ότι θα αναπτύξουν καρκίνο κάποια στιγμή της ζωής τους. Εκτός από την κληρονομική επιβάρυνση υπάρχει η επαγγελματική ή περιβαντολογική επιβάρυνση, δηλαδή ξέρουμε ορισμένα επαγγέλματα ή επαφή με χημικές ουσίες ή με χρωστικές και τα λοιπά, οι οποίες, αυτό που λένε απλώς ο, ο κόσμος ή στα περιοδικά της καρκινογόνες ουσίες. Και το άλλο που πρέπει να πούμε πολύ σημαντικό είναι ο παράγοντας της διατροφής. Η διατροφή παίζει ε, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα συντηρητικά, τα φυτοφάρμακα τα οποία μέσω της τροφικής αλυσίδας περνάνε στον οργανισμό. Όλα αυτά είναι ε, η σπίθα στην ε, μπαρουταποθήκη. Είναι να μην δημιουργηθεί το πρώτο καρκινικό κύτταρο και όχι να μην δημιουργηθεί μόνο, να ξεφύγει και από την άμυνα και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του οργανισμού η φύση και ο Θεός ας έχει φτιάξει ένα τέλειο σύστημα. Αλλά μέσα σε αυτούς τους τέλειους μηχανισμούς εποπτείας που λέμε εμείς ιατρικά και άνοσο επιτήρησης, το ανοσοποιητικό μας σύστημα καθημερινά βρίσκει τα σκουπίδια, τα αναγνωρίζει και τα σκοτώνει και τα διώχνει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, είτε χαμηλού ανοσοποιητικού συστήματος, είτε ε, μικρές χαραμάδες που υπάρχουν, οπότε επιβιώνει αυτό το πρώτο καρκινικό κύτταρο και αναπτύσσεται τοπικά. Το επόμενο στάδιο είναι όταν θα γίνει η τοπική ανάπτυξη του οζιδίου να αναπτύξει την ικανότητα της μετάστασης, είτε της γειτονικής μετάστασης, είτε της απομακρυσμένης. Αυτά τα στάδια ανάλογα με το δυναμικό, το πόσο αγριεμένα είναι αυτά τα κύτταρα των καρκινικών κυττάρων μπορεί να διαρκέσουν από αρκετά χρόνια, δύο, τρία ή πέντε χρόνια. Είναι αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών η γυρασμένη ή η αργή τύπη καρκίνου. Υπάρχουν όμως και επιθετικές μορφές καρκίνου, οι καλπάζουσες μορφές, που από την πρώτη δημιουργία του κιτάρου μέχρι την πλήρη εξάπλωση μπορεί να είναι μερικές εβδομάδες ή μερικοί μήνες. Επομένως, μας δείξατε ότι δεν είναι τα πράγματα ένα και ένα κάνουν δύο. Υπάρχουν διάφορες μορφές καταστάσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Όπως επίσης, δεν είναι καλό να φοβόμαστε την πρόβλεψη, διότι ακούμε πάρα πολύ συχνά δεν μπορώ να κάνω εξετάσει μήπως με βρουν καρκίνο. Οποιαδήποτε εξέταση, μήπως ακούσω αυτή την δυσάρεστη λέξη. Είναι γεγονός ότι και αυτό, αυτή η φοβία και ο φόβος δημιουργούν σε όλα τα στάδια της νόσου, είτε με κάποιες προληπτικές εξετάσεις που μπορεί να μην αναπτύξω ποτέ την νόσο, με κάποιες εξετάσεις οι οποίες δεν δείξουν αλλά αναπτύξω την νόσο, με κάποιες εξετάσεις οι οποίες δείξουν και αναπτύξω και πάω χειρότερα με την νόσο, γιατί δεν ε, έχω κάνει την επέμβασή μου. Και εδώ ξαφνικά βλέπουμε ότι ενώ είστε πάρα πολύ αισιόδοξο με την επιστήμη η οποία έχει πέσει πραγματικά με τα μούτρα πάνω στην θεραπεία του καρκίνου και αυτό που δεικνύεται από τα νέα φάρμακα τα οποία δεν είναι τόσο δυσάρεστα όπως υπογραμμίσατε όπως τα παλαιότερα, αλλά είναι και αποτελεσματικότερα. Γι' αυτό έχουμε δει ότι οι μήνες να γίνονται χρόνια ποιοτική ζωής και επομένως εφόσον γνωρίζουμε ότι υπάρχει θεραπεία, έστω και αυτή η οποία όμως εξελίσσεται. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα μέσα και στην σύγχρονη Ελλάδα έχουμε όλα τα διαγνωστικά αυτά μέσα που προαναφέρατε και έχουμε τη δυνατότητα και μας δίνει και η πολιτεία την δύναμη, την οικονομική, να μπορέσουμε να τα εκτελέσουμε. Έχουμε τους γιατρούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ κατηρθισμένοι με τα σεμινάρια και τα συνέδρια, τις ενημερώσεις που πάλι υπογραμμίσατε. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το σαράκι της σκέψης, της μαύρης, της φοβίας. Εδώ θα ήθελα από την εμπειρία σας και την επιστημονική σας γνώση. Πώς θα σταθούμε, γιατί για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όχι το καρκινικό κύτταρο που τρελάθηκε, αλλά το νευρικό κύτταρο που τρελαίνεται με τη σκέψη. Ε, πολύ σωστά το τοποθετήσατε κύριε Φιρινίδη. Ο καρκίνος είναι μία πολυσυστηματική νόσος. Δεν το όργανο που έχει καρκίνο. Δεν είναι, να πω ένα παράδειγμα, ένας αθλητής που παθαίνει μία κάκωση στο μηνίσκο, θα τη διορθώσει ο και θα συνεχιστεί η ζωή κανονικά. Το είπαμε και πριν, η διάγνωση και το άκουσμα της λέξης καρκίνου χωρίζει τη ζωή του ασθενού στα δύο. Από εκεί και πέρα, από την διάγνωση του καρκίνου, ο χρόνος μετράει διαφορετικά. Πάβουν τα άγχη των ασθενών σε μεγάλο βαθμό να είναι αυτά τα οποία ήταν μέχρι χτες. Τους ε, ανησυχεί αν θα πονάνε. Τους ανησυχεί πόσο θα ζήσουν. Αν θα προλάβουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αν θα προλάβουν να διεκπεραιώσουνε ανοιχτές υποθέσεις και σίγουρα αυτό που βλέπω στην καθημερινότητα ε, είναι μία άλλη ε, σελίδα. Αυτή η σελίδα πρέπει πέραν του αμυγός ε, ιατρικού παύλα τεχνοκρατικού, ε, τεχνοκρατικής αντίληψης δηλαδή ποια πρωτόκολλα θα βάλουμε, ποια φάρμακα, σε τι δόσεις, τι ανακοινώθηκε στο α συνέδριο, στο β, στο γ. Αυτό είναι μία όψη της ογκολογίας, μία όψη της προσέγγισης. Ο Πάσχων άνθρωπος έχει ψυχολογία, έχει οικογένεια, έχει προσωπικότητα και πάνω απ' όλα έχει αξιοπρέπεια. Ο ογκολόγος πρέπει να σταθεί σε όλες αυτές τις πτυχές και να μην αφήσει καμία σε δεύτερη μοίρα. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην ψυχολογία των ασθενών μου και στην αξιοπρεπή πορεία τους σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Όσο πιο προσεκτικά είναι τα βήματά μας, τόσο οι ασθενείς συνεχίζουν και μας εμπιστεύονται και στις εύκολες στιγμές και στις δύσκολες και πολλές φορές οι δύσκολες στιγμές είναι περισσότερες και τα κακά νέα ε, ακολουθούν και άλλα κακά νέα και άλλα κακά νέα άρα ο ογκολόγος αυτό που είπα πριν είναι και πρέπει να είναι κατά τη δική μου οπτική συνοδιπόρος ε, της ζωής, συνοδιπόρος της οικογένειας και ανα πάσα στιγμή να είναι παρόν να βρει αυτό που ταιριάζει στον κάθε ασθενή ξεχωριστά που έχει απέναντί του. Εδώ, επειδή μιλάμε πέρα από αυτό που βλέπουμε, που είναι μία εξέταση, αυτό που ζούμε, που είναι ο πόνος ή οτιδήποτε χαλά κάποιο όργανο λόγω του καρκίνου, πέρα δηλαδή από τα επιφαινόμενα, μιλήσατε και πάλι για την ψυχή. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο άνθρωπο είναι σώμα και ψυχή, ζουν αρμονικά αυτά τα δύο, δεν έχουν προβλήματα, όλα καλά. Πάσχει το ένα, προσπαθεί να βοηθήσει το άλλο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν δεν το αφήσουμε, όταν πάσχει το ένα, θα πάσχει και το άλλο. Εδώ θέλω τη συμβολή σα και τι συμβουλέ σα στου τηλεθεατέ μα, σε όλου μα, πώ θα ενεργοποιήσουμε αυτό το φάρμακο. Όχι το φάρμακο του σώματο, με αυτά που συζητήσαμε αλλά το φάρμακο της ψυχής για να μπορέσει να στηρίξει και να βοηθήσει ο ασθενής πρώτα και πάνω από όλους τον ίδιο τον εαυτό. Γιατί βλέπουμε πάρα πολύ συχνά κλείνεται στον εαυτό του, δημιουργεί ένα κύκλο, μια κάψουλα, ένα κλουβί, μια απομόνωση που ό,τι και να ακούσει είναι θόρυβος, ό,τι και να δει είναι θολό, ό,τι και να ακούσει είναι πάρα πολύ χαμηλό σαν αντίλαλος. Μέσα από αυτήν την κατάσταση που όντως έδωσε και το χρώμα στον καρκίνο του μαύρου, καρκίνος θάνατος, και ειδικά όσον αφορά τους ορθόδοξους χριστιανούς, που ουσιαστικά ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής, αλλά η αρχή της πνευματικής μας ζωής και η συνέχειά μας, δεν έχουμε φόβο θανάτου, όπως μας δίδαξε με το παράδειγμά του ο Ιησούς Χριστός μας με την Ανάστασή του. Γιατί έχουμε τέτοια ποσοστά καταθλίψεων, στεναχώριας, θλίψης, μη εμπιστοσύνη και χάνεται η αυτοεκτίμηση και ο αυτοσεβασμός μας και ουσιαστικά η αξιοπρέπειά μας από εμάς τους ίδιους καταρχήν, βγάζοντας με τα χεράκια μας, τα ματάκια μας, όταν αρχίζουμε και κλεγόμαστε, κατεβάζουμε το κεφάλι, κλεινόμαστε, δεν δίνουμε τον εαυτό μας στην οικογένεια και στη ζωή που είχαμε πριν. Αυτό που λέτε είναι ένας πραγματικά γόρδιος δεσμός και για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και για κάθε ασθενή χωριστά είναι ένα ξεχωριστό διαφορετικό κεφάλαιο. Το πώς πορεύεται κανείς στη ζωή του, πολλές φορές τον ακολουθεί και πώς πορεύεται και στις δυσκολίες. Και είπαμε ότι ο καρκίνος είναι από τις απειλητικές για τη ζωή νόσους και όταν είπαμε προηγουμένως ότι ο χρόνος χωρίζεται στα δύο, πριν τη διάγνωση του καρκίνου και μετά, είναι αυτό ακριβώς που λέμε και τώρα. Το πώς έχει δομηθεί η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Το ποια είναι τα πιστεύω του. Το πώς αντιμετωπίζει την καθημερινότητα. Όλα αυτά κάνουν ένα κοκτέιλ πολύ ιδιαίτερο και πολύ προσωπικό και είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι ιατρικά ο κάθε καρκινοπαθής έχει τον τύπο του, καρκίνου του και τη διαφορετική πορεία του, έτσι και ο κάθε άνθρωπος έχει την φιλοσοφία του για τη ζωή και τη φιλοσοφία του ε, πορευόμενος προς το θάνατο. Ε, ο άνθρωπος είναι το «ον» στη δημιουργία που ξέρει ότι θα πεθάνει. Όλοι το ξέρουμε, ότι από τη στιγμή που γεννηθήκαμε θα πεθάνουμε. Αυτό... Ίσως το ξεχνάμε ίσως είναι και γενικό και αόριστο όταν έρχεται ε, το χαρτί το υπογεγραμμένο της διάγνωσης του καρκίνου και να το ξαναπω του δύσκολου τύπου καρκίνου ή του μεταστατικού τύπου καρκίνου εκεί που η απειλή για τη ζωή είναι πλέον εμφανής τότε τα πράγματα αλλάζουν τότε οι προτεραιότητες αλλάζουν ε, αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα άνθρωποι οι οποίοι μέχρι πρότινος ε, αυτό που τους ένοιαζε είναι που θα πάνε τις διακοπές τους, που θα ψωνίσουν, ε, τι αυτοκίνητο θα αλλάξουμε, γιατί έχουμε ήδη δύο αυτοκίνητο, θα τα αλλάξουμε, θα πάρουμε τα νέα μοντέλα ε, και ό,τι άλλο μπορείτε να, να σκεφτείτε. Με τη διάγνωση του καρκίνου σε οποιαδήποτε ηλικία, είτε είναι καρκίνος στα 30-40, είτε στη μέση ηλικία, στα 50-60, είτε στους ηλικιωμένους, όλα ανατρέπονται. Τότε οι ιεραρχήσει αλλάζουν. Δεν έχω ακούσει κάποιον καρκινοπαθή τελικού σταδίου που να ήθελε να δουλέψει παραπάνω, που να ήθελε να αγοράσει καλύτερο αυτοκίνητο ή που να μετάνιωσε που δεν πήγε στο τάδε εξωτικό προορισμό κτλ. Αντίθετα έχω ακούσει πάρα πολλούς ασθενείς να θέλουν να μείνουν περισσότερες ώρες με τα παιδιά τους, να φιλοσοφήσουν περισσότερο κάποια πράγματα, να μιλήσουν και να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Άρα όταν λέμε ότι ο χρόνος μοιράζεται στα δύο και οι προτεραιότητες αλλάζουν, ε, εμείς το βλέπουμε κάθε μέρα. Το κακό είναι ότι οι προτεραιότητες, κύριε Φιρινίδη, ε, αλλάζουν με βίαιο τρόπο. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι εμείς σαν χριστιανοί Ορθόδοξοι, θεωρητικά, θα έπρεπε να έχουμε άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Να μην ε, τρέμουμε, να μην... Ε, ε, παγώνουμε, μην να κινητοποιούμαστε, να έχουμε μία αισιοδοξία, να έχουμε μία θετική και μαχητική προσέγγιση. Γιατί η πραγματικότητα μας διαψεύδει. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσα να πω και για εμάς τους γιατρούς. Εμείς οι γιατροί που βλέπουμε τόση δυστυχία, τόσο πόνο, η πιο φιλοσοφημένη, η πιο, να το πω έτσι, ε, ε, που θα έπρεπε να δίνουμε το παράδειγμα με την ζωή μας, όχι με τα λόγια, γιατί τα λόγια και εκθέσεις ιδεών είναι καλές. Και εμείς εδώ τώρα θα τα λέμε ωραία. Ε, θα έπρεπε να είμαστε γιατροί. Η πραγματικότητα μας διαψεύδει. Οπότε το πώς ετοιμάζεται κανείς για το θάνατο ή για ένα νόσημα απειλητικό για τη ζωή, ή για ένα σταυροδρόμι που θα φέρει τα πάνω κάτω είναι εν πολύς θέμα προτέρου βίου ή προηγούμενης δουλειάς πνευματικής, δουλειάς με τον εαυτό του, με την οικογένειά του, με τους τριγύρω του ή με την κοινωνία. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των γιατρών ή της ιατρικής κοινότητας που ασχολούνται με βαριές νόσους και δεν είναι μόνο ο καρκίνος. Να το, να το αλλάξουμε λίγο. Ο νόσος του κινητικού νευρώνα, η άνοια, ο τα εγκεφαλικά δεν είναι μία τομή στη ζωή του καθενός κάποιος που παθαίνει ένα τύχημα, κάνει κάποιο παιδί μια βουτιά στην παραλία, τραυματίζει τον αφιένα του στα 20 του ανάπηρο για την υπόλοιπη ζωή του. Άρα θέλω να πω, ο καρκίνος έχει και αυτό εντός ή εκτός εισαγωγικών το στίγμα. Είναι πολύ διαφορετικοί καρκίνοι που μπορούν να μας χτυπήσουν την πόρτα με άλλο όνομα, με άλλη καθημερινότητα. Και να σας πω και κάτι, ε, εγώ το βλέπω πολύ συχνά ε, στην ογκολογία, αλλά και στην ιατρική γενικ, γενικότερα. Όταν είπα προηγουμένως ότι ο χρόνος των ογκολογικών ασθενών ή των καρκινοπαθών δεν, δεν περνάει το ίδιο όπως των υγιών ανθρώπων, ε, αυτό έχει την εξή σημασία. Ένα ασθενής που υποφέρει από μεταστάσει μεταστάσεις, που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, που έχει κατακλήσεις, που έχει ανοίξει όλο του το δέρμα και έχει μολυνθεί και η καθημερινότητά του είναι γολγοθάς, δεν ξέρω αν σε αυτόν τον ασθενή πρέπει να ευχηθούμε περισσότερη ζωή η καλύτερη ποιότητα ζωής είναι αυτό που κάθε μέρα ε, το συζητώ και με τους ασθενείς μου και με τις οικογένειες και με τους φροντιστές η ποιότητα της ζωής και η ποσότητα της ζωής ενώ ε, αν το ακούσει κάποιος ε, το καρκίνος ε, πόσο θα ζήσω θα ζήσω έξι μήνες δύο χρόνια δέκα χρόνια Θες, πούν, τα δέκα χρόνια. Αν αυτά τα δέκα χρόνια είναι χρόνια κάθε μέρα βάσανου, κάθε μέρα γολγοθά και με χωρίς τα όπλα να το παλέψουμε, χωρίς να μπορούμε να δώσουμε λύσεις, τότε συγχωρέστε με, δεν ξέρω τι πρέπει να ευχηθώ για τον κάθε ασθενή μου χωριστά. Εγώ το λέω ότι πολλές, σε πολλές περιπτώσεις ε, η ποιότητα ζωής, είτε αυτή προκύπτει μέσα από οργανωμένα ιατρία πόνου, είτε μέσα από ψυχολογική υποστήριξη, είτε από πνευματική καθοδήγηση, είτε εξατομικεύοντας τις ανάγκες του κάθε ασθενούς, ε, η ποιότητα ε, του ασθενούς τελικού σταδίου, γιατί γι' αυτό συζητάμε, είναι πολλές φορές ανεκτήμητη Εξαιρετικά. Θα το θέσουμε λίγο πιο ζωντανά το πρόβλημα, το θέμα, την κατάσταση που συζητάμε τώρα. Πράγματι, θα θέσω τον εαυτό μου σαν το παράδειγμα, Ξυπνάω μια μέρα και βρίσκω ένα σημαδάκι στο στήθος μου. Ο Θεός, το αίσθηκτο που λέμε, με οδηγεί σε έναν ογκολόγο. Ο ογκολόγος αυτός μου λέει ότι είναι δερματικό. Πάρε μια αλφή. Έχασα χρόνο. Ποια είναι η λύση? Μια δεύτερη γνώμη, την οποία θέλουμε να συζητήσουμε. Περνάει ο καιρό, δεν γίνεται τίποτα με την αλυφή και αποφασίζω εγώ, σαν φύση και θέση αισιόδοξο άνθρωπο, να πάρω μια δεύτερη γνώμη. Που μου λέει την αλήθεια ότι όντω είναι ένα όγκο που πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα. Εξετάσεις, χειρουργία. Αν ήμουν γυναίκα, ενδεχομένως να χρειαζόταν να αφαιρέσω και το μαστό μου στην περιοχή που είναι. Και εκεί η δεύτερη γνώμη, αν χρειάζεται και αυτό. Γιατί κάηκα από την πρώτη. Μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Στι εξετάσει που κάνω συνέχεια για να δω αν θα χρειαστεί να κάνω χημειοθεραπεία και κτηνοθεραπεία, για κάποιο λόγο, κάποια σημεία δεν διαβάζονται σωστά. Φταίει ο ακτινολόγος το είδε. Το μηχάνημα δεν ήταν και ότι καλύτερο που πραγματοποιεί στην εξέταση. Και εδώ η δεύτερη άποψη νομίζω ότι είναι σεβαστή και πρέπει να γίνει όταν η πορεία δεν συνάδει με τα επιφαινόμενα. Και όντως πήγαινε σε άλλο εργαστήριο, άλλος ακτινολόγος, βρίσκει ότι έχουμε πρόβλημα και πρέπει να κάνω και χημιοθεραπεία και ακτινοβολία. Έχασα πάλι χρόνο. Δεν έχασα όμως τη διάθεση. Και συνεχίζω. Πηγαίνουμε λοιπόν, τα κάνουμε όλα αυτά. Και εκεί έρχεται αυτό που είπατε. Η αλλαγή προσωπικότητας. Δηλαδή, αν αύριο την άλλη σας βρω, να έχουμε να ειδωθούμε πριν από την διάγνωση ασθένεια και μου πείτε τι κάνει και τα λοιπά, θα πω ότι το ότι ήμουν άλλο Παύλο, τώρα είμαι άλλο Παύλο. Με επηρέασε όλη αυτή η κατάσταση. Ακόμα, ακόμα και η πορεία τη διάγνωση, τη θεραπεία και φυσικά του όλων μέσα από τη βάση το πόσο θα ζήσω. Σαν χριστιανός όμως, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αδιέξοδου, δεν έχω αντιέξοδο. έτυχε αυτό, θα το παλέψω αυτό. Με τον καλύτερο τρόπο και τις συμβουλές των ανθρώπων που γνωρίζουν. Ακόμα και αυτή η μαυρίλα που δημιουργείται, λόγω των σκέψεων που είπαμε, των λαθών, οτιδήποτε, το αντιμετωπίζω αισιόδοξα και προσπαθώ να βγω μέσα από την προσευχή, τον πνευματικό μου, τον γιατρό μου, την οικογένειά μου, το περιβάλλον μου. Μέσα από τις, αυτές τις θεραπείες, αν ήμουν γυναίκα, δεν θα μπορούσα να τεκνοποιήσω για κάποιο διάστημα. Άλλο μεγάλο θέμα, άλλη ανατροπή. Τα σχέδια αυτά που είπατε. Νιφούλα, βάπτιση, τα παιδιά. Όλα αυτά είναι πάνε πίσω. Ίσως και να μην έρθουν και ποτέ. Απαντούμε και σε αυτή τη νέα ανατροπή, όσοι αντέχουμε. Γιατί, όντως, αυτό που είπατε ακριβώς, θέλει μια πολύ μεγάλη δύναμη εσωτερική και εξατομικεύεται. Αφού εξατομικεύεται, όμως, ο καθένας μας που έχει αυτό, θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι δίπλα του και ο, για, ο γιατρός του, να τον οδηγεί προς τα εκεί. Δηλαδή, να τον οδηγεί στην πραγματική εικόνα, να μην κλείνεται στο καβούκι του. Κάποια στιγμή τελειώνουν και αυτές οι θεραπείες, όντως το ξεπερνώ και από εκεί και ύστερα προσέχω. Πάρα πολύ όμορφα τα είπατε. Γυμναστική, διατροφή, γενικά φροντίδα του σώματος, όχι υπερβολές, μετρήσιμα όλα, τα είπατε όλα. Δεν είναι κάτι κακό. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν μας είπατε κάτι το οποίο δεν γίνεται. Είναι απέσιο να γίνει. Όταν δεν τα κάνουμε τότε οδηγούμαστε εκεί. ενδεχομένω, με τα δεδομένα που έχουμε. Και φτάνουμε στο σημείο του μεταστατικού καρκίνου. Δηλαδή να περπατήσει αυτό. Κάποια στιγμή. Από το σημείο όμως, από το σημαδάκι, μου έρχεται να περπατήσει, μπορεί να πέρασαν και 15 χρόνια. Γιατί να τα υποθηκεύσω αυτά τα 15 χρόνια σκεπτόμενος ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Και εδώ, μέσω της ειδικότητάς μου, γιατί πολλοί ρωτούν, μπορώ να μάθω αν θα έχω αλτσχάιμερ. Λέω, σήμερα πρακτικά είναι λίγο δύσκολο. Αλλά και να είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Θα ήθελες να μάθεις ότι θα αναπτύξεις αλτσχάιμερ ή ότι θα αποκτήσεις καρκίνο σε 10 χρόνια. Λέει, μα γιατί. Γιατί θα υποθηκεύσεις αυτά τα 10 χρόνια με τη σκέψη ότι τότε θα γίνει αυτό. Και ο ανθρώπινος νους επειδή είναι πάρα πολύ αδύναμος και δεν έχει τη δύναμη της πίστης και τη βοήθεια ε, από το περιβάλλον τον πνευματικό του, η σκέψη θα είναι κολλημένη στο μαύρο. Και ποτέ στο ότι α, θα δημιουργήσω, θα κάνω πράγματα αυτή τη δεκαετία για να είμαι καλά τότε που θα με έβρει. Άρα είναι ευλογία η κατάρα. Αυτή η γνώση. Και μπαίνουμε και στο στάδιο του μεταστατικού καρκίνου, όπου εκεί πράγματα, πράγματα είναι πιο δύσκολα από την έννοια τη αντιμετώπιση. Υπάρχουν όμω νέα φάρμακα. Γιατί να μην τα δοκιμάσω. Ο, πράγματι, θυμόμαστε του καρκινοπαθεί τότε που ήμασταν φοιτητέ, οι οποίοι ήταν. Ε, χάναν την αξιοπρέπεια την ανθρώπων. Σήμερα δεν είναι τα πράγματα έτσι. Υπάρχουν βέβαια κάποια συμπτώματα, όπω είναι και ο πόνο, και τα μουδιάσματα, και η δυσφορία αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Και όσο το αποτινάεις από πάνω σου, τόσο γίνεται καλύτερο. Φυσικά, φτάνοντας στο τελικό στάδιο, λογικό είναι να είναι το τελικό στάδιο. Αλλά όπως πάρα πολύ σωστά πάλι είπατε, και σε άλλες νόσους, και στην Άννη, και στο Πάρκινσο, και στο εγκεφαλικό, θα φτάσουμε στο τελικό στάδιο με χειρότερα ακόμη αποτελέσματα, όταν δεν είμαστε καν στη ζωή. Δηλαδή, ο νους μας είναι μεταξύ γης και ουρανού, δεν έχουμε καμιά επαφή με το περιβάλλον, ζούμε στον κόσμο μας και νιώθουμε τους άλλους, το νιώθουμε πραγματικά, το πιστεύω αυτό, ότι του είμαστε βάρος, γιατί δεν λειτουργούμε όπως πριν. Δηλαδή, ακόμα χειρότερη κατάσταση, που πολύ ωραία υπογραμμίσατε και για άλλε ασθένειες, όπως είναι ο διαβήτης, χρόνιες, η αρτηριακή υπέρθεση και χίλια άλλα. Αυτά δεν τα βάζουμε στο μυαλό, προτάσουμε μόνο αυτά. Επομένως αυτή είναι η σύγχρονη συλλογιστική για τον καρκινοπαθή. Μήπως μερικές φορές το θέλει κιόλα. Πολύ σκληρό, αλλά να συγκεντρώνει τα φώτα, τη λύπηση, τον νύκτο. Εγώ είμαι καρκινοπαθής. Το βλέπουμε και στις αναπηρικές, ας πούμε, δεσμεύσει των ασθενών. Δεν είμαι καρκινοπαθή, θα πάρω τη σειρά ή θα κάνω το ένα ή το άλλο. Αυτό που είναι ζεγαροδιαβητικό, τι είναι καλά. Γιατί από μόνο μου να βάζω τον εαυτό μου στη θέση του Δεν Είμαι καρκινοπαθή, το αντιμετωπίζω αξιοπρεπώ. Πολύ σωστή τοποθέτηση, συμφωνώ σε ό,τι είπατε. Το άλλο που πρέπει κατά τη γνώμη μου να ξανατονιστεί είναι ότι ο καρκίνος στις πιο πολλές περιπτώσεις δίνει χρόνο αντίδρασης. Είτε αυτός ο χρόνος αφορά τη διάγνωση, είτε τη σωστή επιλογή μεθόδου, αν θα πρέπει να χειρουργηθεί, να χειρουργηθεί από εξειδικευμένο χειρουργό, να χειρουργηθεί με καινούργια μηχανήματα ή σε μεγάλο κέντρο στο θέμα της ακτινοβολίας. Υπάρχουν καινούργια μηχανήματα που προστατεύουν τους υγιείς του. ακτινοβολούμε κατευθείαν στην καρδιά του προβλήματος. Τα φάρμακα, διάφορα πρωτόκολλα, είπατε για τη δεύτερη γνώμη, πολύ σωστά. Δεν ταιριάζουν όλα τα μεγέθη σακακιού σε όλο τον κόσμο. Άλλο φοράει large, άλλο φοράει medium, άλλο φοράει small. Έτσι η δεύτερη γνώμη ίσως ανοίξει τις επιλογές στα μάτια του ασθενούς και της οικογένειας μεταξύ παρομοίων σωστών επιλογών. Δηλαδή μπορεί να έχουμε πέντε ταυτόχρονα σωστές επιλογές, αλλά η πιο ταιριαστή για τον άνθρωπό μας που έχουμε απέναντι να είναι η τρία και η τέσσερα. Άρα και η δεύτερη γνώμη έχει βάση και η τρίτη γνώμη. Υπάρχουν Νέες θεραπείες που έρχονται αυτό που είπαμε πριν. Μήνα με το μήνα και εξάμεινο με το εξάμεινο. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ τυχεροί και ευγνώμονες στο ελληνικό κράτος γιατί όσο να σας ακούγεται αυτό παράξενο ότι στην Ελλάδα τι, έχουμε πρόσβαση σε όλα τα καινούργια φάρμακα. Και αυτό είναι και ένα στοιχείο εντό ή εκτό εισαγωγικών κοινωνική δικαιοσύνη. Το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Θεραπείε αξία πολλών χιλιάδων ευρώ να τι κάνουν χρήση όλοι οι ασθενεί σε δημόσια και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Εκεί που θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μία κοινωνική ανισότητα, ίσως το είπαμε και προηγουμένως Κάποιος που ζει σε ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό ή κάποιος που ζει σε ένα μικρό νησί είναι άδικος εντό εισαγωγικών με αυτόν που ζει δίπλα στον Ευαγγελισμό ή δίπλα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Είναι κάτι όμως το οποίο και αυτό μπορούμε να το... να δούμε πώς μπορεί οι δομές υγείας ή βοήθεια κατοίκων ή δίκτυα υποστήριξης ασθενών τελικού σταδίου, πώς έγινε η βοήθεια στο σπίτι, να γίνει βοήθεια καρκινοπαθών ασθενών ή ασθενών τελικού σταδίου κατοίκων. Οπότε υπάρχουν περιθώρια και διοικητικά, οργανωτικά να βοηθήσουμε αυτές τις ευπαθείς ομάδες ασθενών, αλλά αυτό που ήθελα να ακουστεί είναι ότι ο καρκίνος πολλές περιπτώσεις σου δίνει το χρόνο. Υπάρχουν νοσολογικέ ε, νοσολογικές που δεν σου δίνουν χρόνο αντίδρασης. Το ανέβρισμα εγκεφάλου, το αιμορραγικό εγκεφαλικό, η ανακοπή, η καρδιακή ανακοπή. Δεν σου δίνει χρόνο. Σήμερα είμαστε εδώ, αύριο δεν ξέρουμε. Εγώ βγαίνω τώρα από το στούντιο, περνάει, παραβιάζει κάποιος το κόκκινο, με χτυπάει, είναι αυτό που λέει η Εκκλησία μας εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Ο καρκίνος και μέσα από τα ψυχολογικά και μέσα από τα σωματικά στάδια της φθοράς του σώματος, αυτό που είπατε πριν, αν καθυπερβολή μπορούμε να το πούμε και ευλογή, σου δίνει το χρόνο. Υπάρχουν καταστάσεις που δεν σου δίνουν το χρόνο είτε για πνευματική μετατροπή του ανθρώπου, είτε για συγχώρεση, είτε για αλλαγές, είτε για μη αλλαγές. Γιατί θεωρούμε ότι ένα τέτοιο ψυχοτραυματικό γεγονός αλλάζει τον άνθρωπο, έχουμε και τον αντίποδα. Υπάρχουν και πολλοί ασθενείς και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν αλλάζουν. Δεν παίρνουν το μάθημα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Βάλτε εσεί αν θέλετε εισαγωγικά. Και συνεχίζουν τη ζωή τους, συνεχίζουν τις παλιές τους κακές συνήθειες και γίνονται χειρότεροι από ό,τι ήταν πριν. Δεν μπορώ να βρω καλή, δεν μπορώ να το ωραίοποιήσω. Άρα θέλω να δώσω και αυτό το μήνυμα ότι ε, ο καρκίνος σαν λέξη είναι ένα ψυχοτραυματικό γεγονός και μοιράζει το χρόνο της ζωής του ανθρώπου στα δύο, πριν τη διάγνωση και μετά τη διάγνωση, αλλάζουν τα γυαλιά που φοράει ο καθένας μας και βλέπουμε διαφορετικά τη ζωή και τις προτεραιότητές μας. Δεν ξέρουμε την πόρτα, τη χρονική περίοδο που θα χτυπήσει τον καθένα μας πολλοί από εμά κάνουμε σχέδια όταν θα γίνει εκείνο, όταν θα πάρω την προαγωγή, όταν θα πάρω τη σύνταξη, το φάπαξ, δεν υπάρχει τώρα φάπαξ, όταν, όταν, όταν και αύριο μεθαύριο είδα αίμα στην τουαλέτα. Σταματάνε τα πάντα. Τρέχω στον καστιντερολόγο, κάνω την αξονική μου και βλέπω το σηκώτη και το πνεύμονες γεμάτους μεταστάσεις. Ακόμα όμως και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι ευνίδια η εξέλιξη ή απότομο, απότομη διακοπή του νήματος της ζωής. Έχουμε το χρόνο και ιατρικά να κινηθούμε και ψυχολογικά και πνευματικά όσοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το χρονικό παράθυρο. Και έχουμε δει ε, και κάθε μέρα το βλέπουμε, δεν λέω για τους βίους τα κτλ. Έχουμε δει κάθε μέρα να συντελούνται μεταμορφώσεις και να συντελούνται αυτό που λέμε στο παραπέντε, να γυρίζει η ζωή εντελώς στα τελευταία ανάποδα. Σήμερα καλέσαμε τον παθολόγο, ογκολόγο, όπως λέμε παθολόγος, υπερτασιολόγος, διαβιτολόγος, λιπιδιολόγος, υπερτασιολόγος κλπ. Θέλω αυτό να μείνει ο θεράπον γιατρό μα είναι παθολόγο, όπω θα μπορούσε να δει την οποιαδήποτε ασθένεια, που ασχολείται πιο εξειδικευμένα με την ογκολογία. Όπως δεν μα ενοχλεί όταν μαθαίνουμε ότι έχουμε ζάχαρο ή πίεση, το ίδιο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και αυτό, ειδικά με τα προληπτικά μέσα που έχουμε και φυσικά με την αισιοδοξία που μας δίνει η προβλεψιμότητα ότι δεν είναι το τέλος, το άμεσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά φωτίσαμε αυτό το άσχημο που δεν θέλουμε να περάσει στις νέες γενιές γεγονός ότι μου έτυχε ο καρκίνος σημαίνει ότι ανοίγω τον τάφο. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, το γεγονός ότι έχουμε πλέον την πολυτέλεια και έχουμε ε, τη δυνατότητα να σπάσουμε το ταμπού να συζητάμε τέτοια θέματα όχι για να βλέπουμε τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, αλλά για να παίρνουμε θάρρος, να παίρνουμε δύναμη. Η επιστήμη είναι παρούσα δυναμικά και κερδίζει συνεχώς έδαφος και όλα αυτά τα οποία ανακαλύπτονται κάθε μέρα γίνονται πράξη πολύ γρήγορα και τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας πρακτική αρκεί ορισμένες βασικές αρχές είτε ατομικής υπευθυνότητας είτε ιατρικής και συλλογικότερης αντιμετώπισης να γίνονται στην καθημερινότητα πράξη. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας ήξερε για τη Σταυρωσή Του. Γνώριζε για την ανάληψή Του στους ουρανούς. Το ήξερε από την γέννησή Του ότι είναι παροδική η πορεία Του εδώ. Εμείς τα ξέρουμε και αυτά, όχι για το ακριβές του γεγονότος, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε περαστικοί από εδώ. Εκείνος γνώριζε τη σταύρωσή του. Εμείς θα πρέπει να τον έχουμε σαν παράδειγμα, γιατί παρόλο που τα ήξερε, επιτέλεσε το έργο του. Ένα έργο το οποίο ξέρουμε πόσο μεγαλείο είχε μέσα και ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο. Εμείς καλούμες να βοηθήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό μόνο. Επομένως αυτό να σκεφτούμε ότι εκείνος γνώριζε και έζησε. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο καρκινοπαθής.